Να είμαστε. Τι βλέπουμε εδώ. Ο βέβαιο είναι αυτό. Στην... στα βαθιά κατευθείαν, έτσι. Ναι, <laughs> ε, εννοείται. <laughs> Όλα αυτά είναι από τη Μόνη Λαζαριστών. <coughs> από κάποιο φεστιβάλ το καλοκαίρι. Τοπία. Βασικά κάποια αντιπροσωπευτικά δείγματα τη δουλειά μου είναι αυτά. Με τι αρέσει περισσότερο όμω να καταγίνεσαι, δηλαδή ποιο είναι το αγαπημένο topic. Πιο πολύ μου αρέσουν. Μ' αρέσει να ασχολούμαι με ταξίδια, συναυλίε, θέατρο. Αυτά είναι τα βασικά δηλαδή, θέματα με τα οποία ασχολούμαι. Mm -hmm. ε, ξεκίνησα συναυλιακά. Mm -hmm. ε, το ξεκίνησα σαν χόμπι στην αρχή. Mm -hmm. Δεν έμεινε χόμπι, γιατί ήταν κάτι που μου άρεσε πάντα. Ε, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να συμμετέχω σε θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες. Εννοείς ε, να συμμετέχεις σε Σαν φωτογράφος, ναι, επαγγελματικά πλέον. Γιατί? Ε, πάντα μου άρεσε η φωτογραφία ούτω ή άλλω. Είναι και η μουσική που είναι ένα σημαντικό μέρο τη ε, καθημερινότητάς καθημερινότητά μου. Οπότε τα συνδύασα. Ω, oh, να Ζουγανέλη. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αν υπάρχει ένα άνθρωπο που μπορεί να, να προσφέρεται, ένα. Εντάξει, και η υποφίλιο βέβαια και την εκφραστικότητά του, έτσι. Ναι, εννοείται. Είναι πηγή έμπνευση στι συγκεκριμένε καλλιτέχνηδε. Όχι, πω και το aerial δεν βοηθάει τώρα που το βλέπω. Ναι, Ändert, αυτό, αυτό είναι τώρα πώς, στον από μια παράσταση από τον Ερωτόκριτο, Χαίνιδε. Οι Χαίνιδε που είχαν φιλοξενηθεί και στο κρατικό. Ναι, ναι είχαν έρθει. Τώρα ετοιμάζουν κάτι αντίστοιχο, μια καινούρια δουλειά. Και νομίζω μία από αυτέ είχε αναβληθεί το καλοκαίρι, γιατί ναι. με αυτέ τι βροχέ δεν μπορέσαμε να σώσουμε. Ειδικά είναι Ελλάδα. όμω το Σεπτέμβρη. Uh -huh. Θυμάμαι Easy. ότι είχε, είχαν κάποιο θέμα. Ναι, ναι, ναι. Είναι αρκετέ παραστάσει τέτοιε. Γενικά οι εναέριε έχουν πολύ δημιουργικότητα για κάποιο φωτογράφο. Ε... και Χαρούλης. τα γόρια εδώ βέβαια. Ναι. Άλλη χαρά του φωτογράφου ο Χαρούλης. Γι' αυτό τον λένε Χαρούλη το... Ναι. Και ο Κώστας ο Μυρίδης. Ο Κώστας Φωτογράφος, είναι έτσι. Ναι. <laughs> ρε Κώστα, <laughs> τι κάνει, Ρε Κώστα. Εν τω μεταξύ ήταν τόσο χαρούμενο που σχεδόν δεν τον γνώρισε. Γιατί συνήθω δεν είναι τόσο χαμογελαστό, είναι πιο σοβαρό. Ναι. Έχει... Και εδώ με το φωτοστέφανό του ο, είναι... ο Χαρούλης. Χαρούλη. Ναι, εννοείται. Είναι πάντα μαζί, και αυτά είναι από Μοργό, είναι από κάποιο φεστιβάλ που είχε γίνει το Σεπτέμβρη. Κατά Δήσεων. Ναι. Στο οποίο συμμετείχα και εγώ. Είχαμε ζωντανό συνάδελφο δημοσιογράφο, έτσι, ναι. που βγήκε και μας τα είπε. Για πες. Ε, ήμουν και εγώ σαν φωτογράφος στο συγκεκριμένο φεστιβάλ Αρέ, Κατά Δύσεων. Να σου πω κάτι όμως. Ήταν ωραία εμπειρία. Μ' αρέσουν και οι φωτογραφίες σου με τη θάλασσα. Ναι. Μ' αρέσει και το σκοτεινό τη αλλά μ' αρέσει Τώρα που τα είδα δηλαδή, κατευθείαν έλεψε το μάτι μου. Η θάλασσα. Ε, βέβαια. Γενικά η φύση, η θάλασσα έχουν άλλα πράγματα. Έχουν άλλο φω, έχουν άλλη έμπνευση, άλλη... <μμμ> άλλα συναισθήματα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, θα σε τρακάρουμε στι συναυλίε. Ναι. ναι. <laughs> Κυρίω αυτό το στυλ, ναι. Να ξέρετε ποιο είναι εκεί έξω και βγάζει τι φωτογραφίε. Ποιο είναι κάπου... φανέλα, να ξέρετε, έτσι. Είμαι κάπου εκεί κι εγώ. Είσαι κάπου εκεί κι εσύ. <laughs> ναι. Εκτό συναυλιών. Εκτό συναυλιών. Έχει σταθερέ πολύ... Πόλη... συνεργασίε δηλαδή με, με ανθρώπου, με ομάδε κτλ. Είναι κάποιε ομάδε με τι οποίε συνεργάζομαι, ναι. Mm -hmm. Πιο πολύ σε θεατρικό κομμάτι. Ε, και από εκεί και πέρα λειτουργώ και μόνο μου πιο πολύ. Δηλαδή. Αχ, αν τέτοια. Όχι, 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 αυτά τα που φεύγω <laughs> δεν τα θέλει καθόλου. Όχι. Όχι να παντρευτεί και να βαφτίσει. Να Δεν τα είναι κάτι που δεν μου αρέσει. Προ το παρόν, τουλάχιστον δεν έχει χρειαστεί να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι. Άρα είσαι λάτσο, ναι. κορίτσι μου. <laughs> δεν είναι κάτι που μου α... αρέσει. <laughs> Θε, εσύ είσαι του καλλιτεχνικού. Έχει ναι. καλλιτεχνική φλέβα, έχει καλλιτεχνική ματιά. Μάλιστα. Πολύ ωραία. <laughs> το πιάσα. <laughs> Τα <Αυτό. laughs> <laughs> ξέρουμε, παιδί μου. Ναι. Σε τι δουλειά θα σε προτείνουμε, μα χρειαστεί. <laughs> Όχι σε γάμους και βαπτίσεις. <laughs> Παιδιά, ξεχάσατε την κανέλα. Βγάλτε την από την ατζέντα σας, τη μαύρη. Σβήστε το όνομά της, πετάξτε τη σελίδα. Έτσι. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,